Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα και καλό μήνα. Εδώ είμαστε άλλο ένα Σαββατόβραδο παρέα στο Λίμπερο. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύψη του ήχου. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι και τη μία με την εκπομπή Post Game που ξεκινάει αμέσως, περίπου ένα τεταρτάκι μετά τις 10. Έχουμε αρκετά πράγματα και ενδιαφέροντα να πούμε και απόψε. Αν και σήμερα δεν έπαιζαν οι ομάδες μας, αύριο όμως και τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ, αύριο είναι το ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό στις 7 στο Κλέανθης Βικελίδης, παίζει και ο Ηρακλής στις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε και για το ρεπορτάζ να μιλήσουμε, την ενημέρωση για τα νέα των ομάδων πριν από τα παιχνίδια. Θα κάνουμε φυσικά και συζήτηση και με τους ρεπόρτερ. Έχουμε να δούμε και την κλασική, την καθιερωμένη βόλτα μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τα διεθνή. Αυτή την ώρα δύο μάτσες, πιο ενδιαφέροντα σε εξέλιξη που παρακολουθούμε κιόλας εδώ στο στούντιο του Λίμπερο. Η Real Madrid προηγείται με 1-0 της Βαλένθια και αγγίζει το δεύτερο γκολ μόλις τώρα, στο 21ο λεπτό στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Ενώ η Σαμπτόρια προηγείται με 3-1 της Μπολόνια στο 44 για την Ιταλική Σεριά. Φυσικά θα τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε και για τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο στοίχημα. Θα μπούμε σιγά σιγά σε μια σειρά να δούμε τι γίνεται και με τα νέα των ομάδων. Να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε και με τους ρεπόρτερ, έτσι να μας βάλουν στο κλίμα των αγώνων που έρχονται. Έχουμε και ένα quiz στη σελίδα του Λίμπερο στο Facebook. Μπορείτε να απαντάτε εκεί με σχόλιο στην ανάρτηση ποιος ήταν ο σκόρερ στην τελευταία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Super League. Οι δύο ομάδες που έχουν καιρό να συναντηθούν πάνω από 4,5-5 χρόνια. Θα σας τον θυμίσουμε εμείς τον σκόρερ με ηχητικό ρετρό στην πορεία της εκπομπής. Να θυμηθείτε και τη φάση και τον γκολ. Ήταν στο φινάλε του αγώνα εκείνου στο Κλέανθης Βικελίδης για να βοηθήσουμε και λιγάκι. Περιμένουμε και τις δικές σας απαντήσεις φυσικά. Όσοι έχετε γύρει μνήμη, μην το ψάξετε στο Google για να το θυμηθείτε, ούτε στο YouTube με το βίντεο του αγώνα. Θα έχει μεγαλύτερη αξία να απαντήσετε αμέσως εφόσον θυμάστε. Κυρίως οι φίλοι του Άρη που ετοιμάζονται για αύριο για την πρώτη νίκη σε ντέρμπι. Αυτό δήλωσε και ο Σάββας Παντελίδης. Άλλωστε, αυτό είναι και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στο κυτρινό μαύρο στρατόπεδο. Θα μας τα πει και ο Νίκος Παπαδόπουλος στην πορεία. Ψάχνουν την πρώτη νίκη σε ντέρμπι κυτρινόμαυρη για τη φετινή σεζόν στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει μάλλον ήδη πίσω το μάτς με την Τζέλσι. Στρέφεται στο παιχνίδι με τη Λαμία. Έχει προπόνηση σήμερα η ομάδα του Κεφάλου. Θα έχουμε και τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 στην πορεία να μας δώσουν και από εκεί αναλυτικό ρεπορτάζ. Φυσικά. Θα σχολιάσουμε και για τα σημερινά παιχνίδια της Super League, για τον Αθανασιάδη, τον Στέφανο Αθανασιάδη, τον Κλάους, ο οποίος βρήκε δίκτυα μετά από, Βασίλη, πάνω από 900 μέρες. Συγκεκριμένα, το διάβαζα πριν λίγο, είχε ένα σκοράρι ο Κλάους, που τώρα το χάσα, να σας πω, ακριβώς σημερές, μην δώσουμε έτσι στο περίπου αριθμό. Πάντως ήταν πάνω από 900 ημέρες, θα το βρούμε στην πορεία, στο παιχνίδι με τον Όφη. Θα δούμε και αναλυτικά και τα αποτελέσματα και το πανόραμα της αγωνίσης. Είχαμε και το Απόλλωνος Σμύρνης Ατρόμητος 1-1. Στραβοπάτημα για τον Ατρόμητο. Απόλλωνος Σμύρνης πήρε ένα βαθμό που ίσως δεν ξέρω, στον ντεμπούτο του Μπάμπη Τενέ να σημάνει μια νέα αρχή. Δεν ξέρω αν κάνει μια έστατη προσπάθεια, αν προλαβαίνει το τρένο της παραμονής του Απόλλωνου που έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι μόλις στους 2 βαθμούς ο ουραγός του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ατρόμητος έχασε έδαφος, είναι αλήθεια. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα τον Πανετολικό, θα τον ξεπεράσει, τον αφήσει τρίτο. Να δούμε αν θα αντέξει στην μάχη του τίτλου. Και ενώ μόλις βρήκαμε το πότε σκόραρε ο Στέφανος Αθανασιάδης τελευταία φορά στο πρωτάθλημα της Super League πριν το σημερινό γκολ που πέτυχε, 919 ημέρες, πάρα καλό. Μετά από 919 ημέρες σκόραρε ο Κλάους, βρήκε δίκτυα ξανά στο σημερινό παιχνίδι, ισοφαρίζοντας με Βολ Πλανέ στο μάτι του Πας Γιάννενα με τον Όφη. Ξόρκησε έτσι το κακό ο Κλάους. Έβαλε τέλος αυτό το πολύ αρνητικό σερί φυσικά που κρατούσε. 919 ημέρες, 32 παιχνίδια μεσολάβησαν που δεν είχε σκοράρει ο Στέφανος Αθανασιάδης. Θυμόμαστε όλοι και την τελευταία του σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ που δεν είχε καταφέρει να βρει δίχτυα σε μάτς πρωταθλήματος. Τελευταία φορά που το είχε κάνει σε αγώνα για τη Super League ήταν στις 26 Μαΐου του 2016, παρακαλώ, σε μάτς για τα play-off της Super League. ΠΑΟΚ Πανιόνιος ήταν τότε το παιχνίδι. Μεσολάβησαν 32 παιχνίδια πρωταθλήματος, 24 με τη φάνα του ΠΑΟΚ, 8 με τη φάνα του ΠΑΟΚ σε φέτος. Δεν είχε πετύχει κανένα γκολ στο πρωτάθλημα. Το κατάφερε σήμερα στο μάτι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, σοφαρίζοντας σε 1-1. Επίσης όμως έχει αξία να πούμε ότι εντάξει, δεν είχε ένα σκοράρι από τότε γενικότερα ο Κλάους. 21 Οκτωβρίου του 2017, έχει βέβαια πάνω από ένα χρόνο και αυτό, ήταν το τελευταίο του γκολ με τη φάνα της Μακάμπι Χάιφα και το μοναδικό βέβαια στη θητεία του στο Ισραήλ. Ημίχρονος στην Ιταλία, στη Γένοβα, Σαμπτόρια, Μπολόνια. 3-1, όπως το αφήσαμε το παιχνίδι πριν από λίγο. Ημίχρονο και στην Πολωνία, Λέγκια Βαρσοβίας, Κορώνα Κέλτσε 2-0. Ημίχρονο και
Πού άλλο έχουμε ημίχρονο. Στο Royal Antwerp Sint-Truiden 1-2 στο ημίχρονο. Έτσι από αυτά τα μάτς που βρίσκονται σε εξέλιξη. Α, ημίχρονο και στην Ισπανία. Sporting Gijón Tenerife 0-0 χωρίς γκολ και το παιχνίδι. Στο 36ο λεπτό στο Μπερναμπέου Real Madrid Valencia 1-0 για την La Liga. Σήμερα λοιπόν είχαμε 12η αγωνιστική της Super League. Άνοιξε η αυλαία από νωρίς το απόγευμα. ΑΕΛ Πανιόνιος 4-2. Πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα της Λάρισας. Εντός έδρας Απόλλων Σμύρνης Ατρόμητος 1-1. Σε ένα αποτέλεσμα που λίγοι θα περίμεναν νομίζω. Ο Απόλλων στον τεμπούτο του Μπάμπη Τενέ έδειξε ότι ίσως ακόμη έχει κάποια έτσι, σημάδια ζωής, ότι αναπνέει. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο βέβαια να γυρίσει η κατάσταση. Είναι στους 2 βαθμούς. Είναι πολύ μακριά. Αλλά με αυτό το βαθμό που πήρε σήμερα κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας Ατρόμητο, ίσως έτσι έδειξε ένα σημάδι ότι θα το παλέψει. Όποιες ελπίδες του έχουν από μήνα, αν και έχει δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα βέβαια, να δούμε αν μπορεί να καταφέρει κάτι στη συνέχεια. Πας για ένα όφι 1-1 με το γκολ του Κλάους εκεί να ξεχωρίζει μετά από 919 μέρες. Θυμίζω 32 μάτς πρωταθλήματος μεσολάβησαν για να ξανασκοράρει ο Κλάους να ξαναβρει δίχτυα στην ελληνική Super League. Το έκανε σήμερα κόντρα στον όφι. Για να δούμε αν θα έχει ανάλογη συνέχεια ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ. Αύριο το κύριος πιάτο, αν θέλετε, της 12ης αγωνιστικής. Βασικά, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το κυρίως πιάτος όταν οι δύο διεκδικητές του τίτλου, είναι η αλήθεια, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, παίζουν τη Δευτέρα. Το μεγάλο ενδιαφέρον θα είναι στραμμένο και εκεί, καθώς θα κλείσει η αυλαία, θα πέσει η αυλαία της 12ης αγωνιστικής και θα έχει ενδιαφέρον και η μάχη του τίτλου, η μάχη στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι δύο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός παίζουν τη Δευτέρα, διότι αγωνίστηκαν αμφότεροι την Πέμπτη στο Europa League, χωρίς επιτυχία βέβαια. Θυμίζω Ολυμπιακός την ήττα με 1-0 από την Πέτης. Ο ΠΑΟΚ το βαρύ 4-0 από την Τζέλσι. Θα έχουμε συνέχεια την ευκαιρία να πούμε και έτσι κάποια πράγματα να σχολιάσουμε και για αυτό το παιχνίδι. Για το πώς ήρθε αυτό το 4-0. Ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες από το 7 φυσικά με την αποβολή του Χατσερίδη. Το ενδιαφέρον πλέον είναι στο ματς με τη Λαμία. Το σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιθανότητες να συνεχίσει το Europa League και μάλιστα αρκετά καλές πιθανότητες, αρκετές πιθανότητες. Καθώς χρειάζεται απλά μια νίκη έστω και με ένα 0 κόντρα στην Πατέ Μπορίσοφ την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League στην Τούμπα. Στις 13 του Δεκέμβρη είναι το μάτς, 8 παρα 5. Ενώ την ίδια ώρα του αρκεί απλά η Chelsea να κάνει τη δουλειά της, να κάνει το καθήκον της και να κερδίσει τη Βίντη στην Ουγγαρία. Που εντάξει, εδώ που τα λέμε, νομίζω πως αυτή η Chelsea που είδαμε και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, που επίσης ήταν αδιάφορο και πρωτοπόρος, ό,τι και να γινόταν, έτσι, δεν κατέβασε στροφές σε κανένα σημείο. Δεν έδειξε έτσι fair play, το οποίο fair play βέβαια για μας είναι αυτό fair play. Για τους Άγγλους το fair play είναι να παίζεις τα ίσια τον αντίπαλο μέχρι το τέλος, όποιες και αν είναι οι συνθήκες του αγώνα, έτσι δείχνει το σεβασμό. Αυτό έκανε και η Chelsea, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλες οι αγγλικές ομάδες. Άλλωστε, πολλοί παίκτες πήραν χρόνο συμμετοχής και θέλησαν να αποδείξουν πράγματα στον Μαουρίτσιο Σάρι, όπως ο Λόφτους Τσικ, ο Φάμπρεγκας που δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Έτσι, ήταν λογικό σε ένα σημείο να δούμε αυτήν την εικόνα. Έτρεχαν μέχρι το φινάλε, παρά το 4-0, παρότι ο Πάκο έπαιζε με 10 από το 7. Δεν χαλάρωσαν σε κανένα σημείο. Αν κάνουν και αυτό που πρέπει κόντρα και στη Βίντη στην Ουγγαρία και ο Πάκο καταφέρει να κερδίσει την Πατέ Μπορίσοφ με 1-0. Στο σενάριο αυτό τη τριπλή ισοβαθμία στου 6 βαθμού θα είναι αυτό που υπερτερεί. Έτσι, λόγω τη διαφορά τερμάτων που έχει στα παιχνίδια μεταξύ των τριών. Και ουσιαστικά χάρη σε αυτό το 1-4 που είχε κάνει εκείνο το εκπληκτικό βράδυ στο Λευκορωσία, χάρη σε εκείνο το μάτς θα προκριθεί ο Πάκο, αν τελικά καταφέρει να προκριθεί. Με αυτό το εντυπωσιακό 1-4, αυτά τα 4 γκολ του δίνουν το προβάδισμα και υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός έχει και αυτός ελπίδες. Βέβαια πρέπει να κάνει κάτι πολύ πιο δύσκολο, να κερδίσει με 3-1 την Μίλαν ή με 2 γκολ διαφορά, όποιο άλλο και αν είναι το αποτέλεσμα. Με 2-0, με 3-1. Έτσι, ό,τι αποτέλεσμα έρθει με 2 γκολ διαφορά, νίκη επί της Μίλαν. Κάτι που μόνο εύκολο δεν είναι φυσικά για τους Ερυθρόλευκους. Ωστόσο, διατηρούν και αυτοί τις ελπίδες τους για πρόκριση του 32 του Europa League. Στο 42 ο Real Madrid της Βαλένθια 1-0 στον Μπερναμπέου. Παραμένει το προβάδισμα για τους μερέγγες. Πει είναι κοντά και σε δεύτερο γκολ. Εδώ πάλι πιέζουν. Όχι, δεν θα περάσει η μπάλα. Έλεγα νωρίτερα για το quiz το οποίο έχουμε στην ανάρτηση της εκπομπής Post Game στη σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook. Εκεί εκτός από like, και έτσι μπορείτε να απαντάτε και με σχόλιο στο σχετικό quiz. Αν θυμάστε φυσικά, κυρίως φίλοι του Άρη, πότε ήταν, ή μάλλον όχι πότε ήταν, ποιος ήταν ο scorer στην τελευταία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Έτσι, βοηθήσαμε κιόλας ότι το μάτς είχε κριθεί στο φινάλε με τον γκολ αυτό. Ήταν 1-0 το αποτέλεσμα, ένας και μοναδικός σκόρερ στο παιχνίδι. Μπορείτε να μπείτε στην σχετική ανάρτηση από κάτω να απαντήσετε με σχόλιο στη σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook. Το όνομα του σκόρερ που είχε χαρίσει την τελευταία νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό σε μάτς Super League, ο Κλεάνδης Βικελίδης. Να δούμε πόσοι θυμάστε, αν θυμάστε καλά οι φίλοι του Άρη, χωρίς να το ψάξετε και να το απαντήσετε μετά φυσικά.
Θα έχουμε στην πορεία και ηχητικό από το γκολ αυτό, να θυμηθείτε έτσι, να μπείτε και στο κλίμα ενώ του αυριανού του ντέρμπι κοντρα στον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε και ηχητικό από το μάτς με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου ο Άρης πριν από 8 χρόνια συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από το θρίαμβο εκείνο στη Μαδρίτη με 2-3 για τους ομίλους του Europa League, εκείνη την ιστορική βραδιά για τους κιτρινομαυρούς, μία από τις πιο ιστορικές έτσι, στην ευρωπαϊκή παρουσία του συλλόγου. Μεγάλη νίκη επί της Ατλέτικο μέσα στο Βιθέντε Καλντερόν, το πρώην γήπεδο πλέον της Ατλέτικο που αγωνίζεται στο Wanda Metropolitano. Έτσι, θα θυμηθούμε και ηχητικό ρετρό από εκεί, από εκείνη την ονειρεμένη βραδιά του Άρη στη Μαδρίτη. Φυσικά δεν θα έχουμε μόνο για Άρη στην αποψινή εκπομπή Post Game, θα έχουμε και για ΠΑΟΚ, θα έχουμε και για Ερακλή. Προετοιμάζονται και οι ασπρονορικοί και οι ανολοφιά άλλωστε για παιχνίδι. Ο Ερακλής αύριο στις 3 με τον Άιτο Σπάντων. Ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα στις 7 κόντρα στη Λαμία. Θα έχουμε και τα διεθνή. Όλα εδώ θα είστε συντονισμένοι φυσικά μέχρι και τη μία στο Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή Post Game. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, να αναφέρουμε και τον χορηγό της εκπομπής, το πιστοπολείο Μπέστο Πιστό που μας στηρίζει και απόψε, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε λαχταριστά μπέργκερς, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλάμπα, μέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Φανταστικό έτσι, το μπέργκερ ιδιαίτερα μπορείτε να προτιμήσετε, the best burger in town, με πολύ δυνατή προσφορά μάλιστα για το σαλόνι του Μπέστο Πιστό κάθε Δευτέρα, ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι του Μπέστο Πιστό. Βέβαια πηγαίνετε εκεί, κάθεστε και απολαμβάνετε ένα συν ένα μπέργκερ κάθε Δευτέρα. Επίσης τώρα το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει δυνατότητα να παραγγείλετε online και στο bestopisto.gr, γλιτώνοντας έτσι το 10% του κόστου παραγγελίας σας, ή για online delivery κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, εκεί στην πλατεία Τερψιθέας, τηλέφωνο 2310-60-2220. Φυσικά τους βρίσκετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε και έτσι φωτογραφικό υλικό από τις γευστικές, έτσι, τα γευστικά πράγματα που μπορείτε να πάτε και να φάτε εκεί. Φυσικά έχουμε διαγωνισμό και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, σε κάθε εκπομπή Post Game. Το πιστοπολείο Μπέστο Πιστό προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε από Δευτέρα ως Παρασκευή με όποιον θέλετε παρεούλα να γευματίσετε είτε να δειπνίσετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να συμμετέχετε στην κλήρωση, γνωστός ο τρόπος και πολύ απλός, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας για να συμμετέχετε στην κλήρωση, το στέλνετε στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος εκείνης της τηλεφωνίας. Και αυτόματα μπαίνετε στην κλήρωση, συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Εκεί λίγο μετά τις 12 λογικά, προς το φινάλε της εκπομπής σήμερα, θα κάνουμε και την κλήρωση να αναδειχθεί ο νικητής ή η νικήτρια που θα πάει από Δευτέρα ως Παρασκευή στο πιστοπολείο Μπέστο Πιστό στη Σταυρούπολη, στην πλατεία της Ψηθέας, να γευματίσει, να διπίνσει. Παραλαμβάνω, το τραπέζι αξίας 20 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε, FM κενό στο 54526 και το ονοματεπώνυμό σας φυσικά για να μπείτε στην κλήρωση. Λίγο πριν πάμε στο break, έτσι να δώσουμε και κάποια σκορ αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 75 Μονακό Μονπελιέ 1-0. Μάλιστα, η Μονακό η οποία έχει να κερδίσει, δεν θυμάμαι και εγώ από πότε. Παρότι την είχε αναλάβει ο Ανρί, έκανε δηλαδή ευγείο Ζαρντίμ, υπήρχε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία κάπου στον Οκτώβριο. Συνεχιζόταν η κατρακύλα και με τον Ανρί στον πάγκο. Δεν βρήκαν γιατρικό δηλαδή σε αυτό το πάρα πολύ κακό ξεκίνημα. Ήταν στην τελευταία θέση, ισοβαθμούσαν εκεί. Αλλά σήμερα βλέπω πάνε για έτσι, να αναστηθούν, να κάνουν επιτέλους νίκη οι Μονεγάσκοι. 1-0 με την Μονπελιέ στο παιχνίδι προηγούνται. Να δούμε αν το κρατήσουν. Είναι 75 το μάτς, ο Λουιντέ. Έχουμε ακόμη σε 75 Αντζέρ Καέν 1-1 στη Γαλλία. Ζουλτε Βάρεγγε Μοστάνδη 1-0 και Κορτράικ Μουσκρόν 1-0 στο 76 το παιχνίδι αυτό. Στην Ολλανδία, The Graafschap Τσβόλε 0-2 στο 90 με 10 παίκτες οι The Graafschap, οι παιδούχοι. Και στις καθυστερήσεις, Αλκμαρ Βίλεμ 0-2. Με και άλλα δύο μάτσα από το γαλλικό πρωτάθλημα. Στο 73 Γκίνγκα Νις 0-0 και στο 72 Νιμ Αμιέν 1-0. Ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος στην Γένοβα. Σαμπτωρία Μπολίνα 3-1 από το ημίχρονο. Εμείς κάπως έτσι θα πάμε στο πρώτο μας break για απόψε. Μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε με πολλά περισσότερα. Με πάω, Κάρι, Ρακλή, ό,τι υπάρχει και στο ρεπορτάζ και από αποτελέσματα θα τα δούμε όλα στο απόψινο post-game. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε αμέσως. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή post-game. Θα είμαστε συντροφιάς μέχρι και τη μία, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Λίμπερο. Ο Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα σας. Θυμίζω και το διαγωνισμό που έχουμε σε εξέλιξη από το χορηγό της εκπομπής στο πιστοπολείο Μπέστο Ψητό. Προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε εντός εβδομάδας να γευτείτε εκεί μπέργκερ, κλαμπ, σαλάτες και ό,τι άλλο θέλετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526
και συμμετέχετε στην κλήρωση. Εμείς τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε με τα του ΠΑΟΚ. Θα καλησπερίσουμε αμέσως την Αγάπη Γαβριλιδού, η οποία γύρισε χθες από το Λονδίνο. Τι γίνεται, Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ. Πώς τα πέρασες καταρχήν? Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό βέβαια για τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει, αυτά τα ταξίδια πάντα έχουν εμπειρίες, έτσι. Εντάξει, νομίζω το ξέραμε, το περιμέναμε κιόλας και το ξέραμε. Απλά η εξέλιξη του αγώνα δεν βοήθησε καθόλου και τον ΠΑΟΚ και ίσως ήταν λίγο πιο βαρύ το σκορ και μένει μια ακόμη πιο πικρή γεύση από το παιχνίδι, από το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι τα άκουσες αρκετά, έτσι, επειδή ήταν το πρώτο σου, η πρώτη σου αποστολή, έτσι, για ρεπορτάζ αγώνα εξωτερικού και σε κατηγόρησαν ως γρουσούζα και κάτι τέτοια. Δεν τα πιστεύω βέβαια, απλά πληροφορίες ανεπιβεβαίωντες. Είναι αλήθεια, να ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο για να κρυθώ. Ναι, ισχύει. Αν δεν γίνει κανένα θαύμα και δεν μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την Πάτε ή η Βίτη δεν χάσει από την Τζέλσι, θα το αποδείξει στο 32 νομίζω. Έτσι. Το έχουμε κλείσει ήδη, να ξέρεις. Έτσι, έτσι, ωραία. Πρέπει να επανορθώσεις. Εντάξει, ήταν δύσκολο βράδυ, είναι η αλήθεια. Γιατί για τον ΠΑΟΚ πάντα μία ήττα στην Ευρώπη με 4-0, εντάξει, δεν είναι κάτι. Είχε και πολλά χρόνια, έτσι, είχε 17 χρόνια να δεχτεί τέτοια ήττα με 4-0 με αυτό το σκορ από τη Σλάβια Πράγα στο 2001, τελευταίο παιχνίδι. Ναι, αλλά ναι, ισχύει αυτό. Απλά, Γιώργο, νομίζω ότι άμα βγάλεις το σκορ και κρατήσεις μόνο την εικόνα του αγώνα και με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ επίσης ουσιαστικά ένα ολόκληρο παιχνίδι με παίκτη λιγότερο, γιατί τώρα μιλάμε αποβολή στο 6. Ναι. Στο Λονδίνο δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Δηλαδή μιλάμε για μια Τσέλσι που, όσο και να το λέμε, είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες, ωραία. Έτσι, έτσι, συμφωνώ. Και παίζει, είδαμε ότι ακόμη και που ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίξεις από το 7, ακόμη και που το σκόρ ήταν 4-0 από το 78, οπότε μπήκε και το τέταρτο γκολ, δεν κατέβασε στροφές καθόλου. Ναι, γιατί εντάξει, έπαιξαν παίκτες που, όπως ο Λόφτου-Τσίκ, ο Φάμπρεγκας, που δεν παίζουν πολύ στο πρωτάθλημα και θέλουν να κερδίσουν θέση. Έτσι. Είναι κίνητρο αυτό. Κοίτα, δύο πράγματα το δείχνουν αυτό. Ένα είναι το γεγονός ότι ο Σάρι με το 2-0 στο ημίχρονο και μια κλειδωμένη νίκη και 5-5 στον όμιλο βάζει ως αλλαγές το Βίλιαν και το Μωράτα, ας πούμε. Ναι. Που λες ότι εκεί, άστο ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να παίξει ο Βίλιαν να βαρύνει, βάλει κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν ρισκάρει σε κανένα σημείο, ακόμα και στο 2-0, δεν κατέβασε ταχύτητα. Και την άλλη, στο γεγονός ότι είναι αυτό που λες, ότι υπήρχαν παίκτες που δεν είχαν τόσο χρόνο και έπρεπε να δείξουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ας πούμε, χθες όλη μέρα όσο ήμασταν στο Λονδίνο διαβάζαμε και ακούγαμε σχόλια για τον Οντόι. Ένας παίκτης που είναι, αν δεν κάνω λάθος, 20 χρονών, 21. Όχι, πιο μικρός είναι. Πιο μικρός είναι, στα 18, ναι. Νομίζω είναι 19, ναι, από τα μεγάλα ταλέντα που περιμένουν. Και αν κάπου διάβασε σωστά σε μια ανάρτηση της UEFA, είδα κάπου ότι είχε να σκοράρει πιο νέος παίκτης από αυτόν που σκόραρε στο μάτς αυτό από το 2009. Το 2009 και μετά, δηλαδή στη διοργάνωση, ήταν ο νεότερος παίκτης που έχει σκοράρει κάτι τέτοιο, αν πήρε σωστά το μάτι μου. Γενικά είχε πάρα πολλά δημοσιεύματα. Η Guardian είχε αναφορά. Daily Mail είχε μια αναφορά μεγάλη κιόλας. Γενικά στις βαθμολογίες όλων ήταν από τους κορυφαίους και γενικότερα πάρα πολλοί παίκτες είχαν διάθεση. Δηλαδή ο Φάμπρεγκας που δέχεται πάρα πολύ μεγάλη κριτική στην Αγγλία και μας έλεγαν και Άγγλοι δημοσιογράφοι ότι δεν περνάει πολύ καλά στην Τσέλσι το τελευταίο διάστημα. Δεν παίζει κιόλας πολύ φέτος στο πρωτάθλημα. Ακόμα όμως και ο Φάμπρεγκας σε αυτή την κατάσταση σε έκανε λίγο να χάνεσαι σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή πραγματικά, χωρίς υπερβολή, δεν σταματούσε να παίζει κάθετα. Και η assist που βγάζει στο δεύτερο γκολ στο Ζιρού είναι ονειρική. Ναι. Ήταν σαν να ντρεπόταν να παίξει παράλληλα. Μόνο κάθετα. Έψαχνε συνέχεια κάθετα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ναι. Απίστευτο. Εντάξει, μιλάμε για μια Τσέλσι που κατά τα ψέματα δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις. Πόσο μάλλον όταν στη δική της έδρα μένεις με 10 παίκτες στο 6. Νομίζω ότι εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα. Από την άλλη, σίγουρα μένει μια πικρία, να το πούμε έτσι, για το γεγονός ότι δεν έχουμε δει και δεν θα ξέρουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ πώς θα ήταν αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 11 παίκτες
σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Βέβαια, εντάξει, γιατί... και στο μάτς της Τούμπας η εικόνα νομίζω ήταν και χειρότερη από την άποψη ότι δεν ήταν ακόμη λιγότερο ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ σε ορισμένα σημεία, έτσι, παρότι έπαιζε με 11 παίκτες. Εντάξει, είναι δύσκολο να την κοντράρεις αυτή την Τζέλσι, είναι άλλο το επίπεδο, είναι αλήθεια. Εντάξει, ξέραμε όλοι και το λέγαμε κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα προσπαθούσε να χτυπήσει την Τζέλσι στην κόντρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να προσπαθήσει να πάρει υψηλά ποσοστά κατοχής στο γήπεδό της. Αλλά αυτό το πράγμα το να πρέπει όλοι να τρέξουν διπλά σε αυτό το παιχνίδι και από την άλλη η Τσέλσι να μην κατεβάσει ποτέ ταχύτητα, δηλαδή όποτε ήθελαν έβγαιναν μπροστά πάρα πολύ γρήγορα με 2 και 3 μπάλες, δεν είχε τύχει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πράγμα. Και πίεζαν πολύ ψηλά με το που ο ΠΑΟΚ πήγαινε να ξεκινήσει την ανάπτυξη από πίσω για να κρατήσει λίγο την μπάλα στα πόδια. Υπήρχε άμεσα πίεση, έτσι έπεφταν 2 και 3 παίκτες. Πάρα πολύ, ναι. Ναι. Δηλαδή ήταν το μάτς, εντάξει. Άλλη... Καλό μάθημα ίσως για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να κρατάει από τις βραδιές, εφόσον ο μεγάλος στόχος είναι άλλωστε η παρουσία στους ομίλους του Champions League. Αυτό θα είναι το επίπεδο. Μπορεί να παίρνει μαθήματα από τέτοιου είδους αποτελέσματα για να κρατήσει, να βγάλει κάτι θετικό, έτσι, από μια ήττα με 4-0. Ναι, σίγουρα. Και αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι θετικό, νομίζω αυτό το βράδυ, είναι αυτό που είπε σήμερα και ο Λουτσέσκου, την εικόνα του Μαουρίσιο από τη μία και του Βιερίνη από την άλλη, που έδειξαν μετά από καιρό να είναι πολύ καλά και να ανεβαίνουν. Ο Μαουρίσιο έχει και ένα θέμα, ταλαιπωρήθηκε πολύ τελευταίο διάστημα, αλλά πλέον είναι καλά. 70 λεπτά πήρε, νομίζω έδειξε ότι επιστρέφει. Από την άλλη, ο Βιερίνια είχε πάρα πολύ καιρό να δείξει καλό πρόσωπο και νομίζω ότι αν ένας παίκτης στάθηκε καλά στο Stamford Bridge ήταν ο Πορτογάλος. Και νομίζω ότι τα θετικά περιορίζονται εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα υπήρξε μεγαλύτερη επιβάρυνση. Το έλεγαν και οι ίδιοι υποδοσφαιριστές αποχωρώντας από το γήπεδο την Πέμπτη το βράδυ. Προφανώς υπήρξε και μεγαλύτερη προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η ομάδα. Η ομάδα επέστρεψε πλέον εδώ πέρα, χθες το πρωί μην προπόνηση εκεί, σήμερα άλλη μία στο Θεσσαλονίκη και αύριο μία τελευταία στην Τούμπα το πρωί στις 10.30 για να αναχωρήσει η αποστολή για τη Λαμία. Νομίζω ότι θα αναχωρήσει αρχικά αεροπορικός και μετά με πούλμαν θα πάει στην Λαμία, αυτό είναι το πρόγραμμα. Οπότε ουσιαστικά η ομάδα πάλι παίζει χωρίς ανάσα. Ναι. Η επόμενη ανάσα θα είναι ανάσα. Επειδή είναι το μάτς Δευτέρα, ουσιαστικά και οι επόμενες ημέρες θα είναι 4-5 προπονήσεις και ξανά παιχνίδι την Κυριακή. Ναι, βέβαια το καλό είναι για τον Λουτσέσκου ότι κατάφερε. Έτσι, μπόρεσε να ξεκουράσει παίκτες όπως ο Κάνιας, ο Πέλκας, ο Βαρέλα, ναι. Αν και χρησιμοποιήθηκε στο τέλος λίγο. Δηλαδή πήραν και ο Πρίγιοβιτς που στο ημίχρονο αντικαταστάθηκε, εφόσον εντάξει, αυτό το στυλ του παιχνιδιού δεν του πήγαινε, το να τρέχει συνεχώς την μπάλα και να πιέζει. Ναι. Δηλαδή, μπόρεσε να δώσει και ανάσα ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω, βέβαια, σας άκουγα για τις προηγούμενες ημέρες τα ρεπορτάζ για από την μέρα πριν το παιχνίδι που αυτή την 11η δυνατή που τελικά παρέταξε. Αλλά ίσως, δεν ξέρω, στο μυαλό του να πήρε την τελική απόφαση και όταν είδε να γίνεται το 2-0 της Μπάτε, που ούτως ή άλλως και με ισοπαλία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τις ίδιες πιθανότητες θα είχε που θα είχε με την ΙΤΑ. Οπότε, έτσι, να του έδωσε αυτή την αφορμή ακόμη περισσότερο για να κάνει αυτό το rotation, να ξεκουράσει δηλαδή παίκτες. Ναι, δεν αποκλείεται, είναι αυτό που λες, το δοκίμαζε πολύ. Από την άλλη έδειχνε ότι ίσως πάει και με τη γνωστή συνταγή. Και πραγματικά έτσι είναι, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ ό,τι αποτέλεσμα και να έπαιρνε, δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος να πάρει κάτι διαφορετικό, κάτι παραπάνω. Εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές, νομίζω όλοι το ξέρανε. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο του. Οπότε από τη στιγμή που η Μπάτε κέρδισε τη Βίντι. Ναι, άλλωστε και με την ισοπαλία, δηλαδή είχε ακριβώς ίδιες πιθανότητες. Γιατί δεν θα του έφτανε, δηλαδή ακόμη και το χ μετά στο Βίντι Τσέλσι δεν άλλαζε κάτι. Μόνο αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ την Τσέλσι θα είχε ως παραπάνω πιθανότητα ότι ακόμη και σε περίπτωση ισοπαλία στο Βίντι Τσέλσι με νίκη του ΠΑΟΚ περνούσε. Γιατί αν έφερνε ισοπαλία ο ΠΑΟΚ με την Τσέλσι και ισοπαλία και Βίντι με την Τσέλσι στην τελευταία αγωνιστική, θα πήγαιναν στη διπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ και Βίντι στους 7 και πάλι περνούσε η Βίντι. Ναι. Στην τριπλή μόνο υπέρχει ο ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα εκεί πάει το πράγμα. Ουσιαστικά όλα κρίνονται την τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Μπάτε στην Τούμπα και αν η Τσέλσι κερδίσει τη Βίντι, τελειώνουν όλα και ο ΠΑΟΚ περνάει ως δεύτερος στους 32. Το ενθαρρυντικό είναι ότι είδαμε και την Τσέλσι
σε, πάλι σε μάτσα διάφοροι πρωτοπόρος, ούτως ή άλλως είχε τελειώσει και η υπόθεση πρώτη θέση. Δεν... Ό,τι δηλαδή κίνητρο θα είχε στο προχθεσινό παιχνίδι, θα έχει και στην Ουγγαρία με τη βίντεο. Οπότε το ενθαρρυντικό είναι ότι αυτή την εικόνα, αν τη δείξει και εκεί, δεν τίθεται θέμα νομίζω για το αν θα κερδίσει ή όχι τη βίντεο. Και σου λέω, εμένα μου έμεινε πάρα πολύ το γεγονός ότι στο 2-0 στο ημίχρονο ο Σάρι κάνει τις αναλύσεις που κάνει. Ναι, ναι. Εκεί νομίζω φαίνεται ότι η Τσέλσι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει παιχνίδι που να μην το κυνηγήσει μέχρι τέλους. Και από την άλλη, όταν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που θέλουν να δείξουν και είναι τόσο ψηλό το επίπεδο του αγωνισμού, κανένας δεν μπορεί να πει ότι θα μπει κάποιος και δεν θα παίξει το 130%. Έτσι. Και όπως και να έχει, δεν είναι και παίκτες που τους λες και μελητέα ποσότητα. Δηλαδή, το να μην παίξει ο Ζηρού και να παίξει ο Μωράτα βασικός, που ο Μωράτα δεν είναι σε καλή κατάσταση μεν, αλλά τα γκολ σιγά σιγά τα βρίσκει, δεν το θεωρώ, ας πούμε, πολύ μεγάλη αλλαγή ή πολύ μεγάλη απώλεια. Ήταν να παίξεις με ο Λόφτους Τσίκ, ο οποίος προχθές ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός. Ναι, ναι, ναι. Πολλά τρεξίματα. Διζητικός, πήγε ψηλά. Εντάξει. Ναι, ό,τι αλλαγή και να κάνει η Chelsea, δεν είναι ότι θα μπει κάποιος παίκτης από την K19 της Chelsea, που μπορεί και αυτός να έχει μια αλφα ποιότητα. Δεν μπορείς να σταθεί σε κάτι τέτοιο. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη το να μην κερδίσει η Chelsea τη Vidi. Από την άλλη, ο Πάο κρατάει την τύχη στα χέρια του ξεκάθαρα. Πρέπει να πάρει τη νίκη. Αυτό είναι. Ναι, εντάξει, και εδώ που τα λέμε, αν δεν καταφέρει να κερδίσει και τελευταία αγωνιστική την Μπατέ στην έδρα του, δεν αξίζει να περάσει κιόλας. Θα έχει κάνει ό,τι περνάει και ό,τι δεν περνάει από το χέρι του για να αποκλειστεί ο Πάοκ σε αυτόν τον όμιλο. Χαριτολογώντας, κάτω λέμε, δεν θέλει να αποκλειστεί. Αλλά όταν έχει κάνει αυτές τις δύο ήττες με τη Βίντι, σε δύο μάτς καρμπών ουσιαστικά, και αν δεν καταφέρει να κερδίσει και την Μπατέ τελευταία αγωνιστική, ενώ αυτό είναι το αποτέλεσμα που σου δίνει την πρόκριση, νομίζω μετά είναι καθαρά ευθύνη του Πάοκ. Ναι, μετά είσαι τεχνικός αυτοχείρας, δεν μπορείς να πεις και κάτι. Βέβαια. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχει πει σήμερα στο δηλώσεις του Νόβου Μαουρίσιο, ότι αν ο ΠΑΟΚ θέλει να ανέβει επίπεδο, θα πρέπει να μάθει να μην ξεχωρίζει παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο ότι, όπως και να έχει, όσο ποιότητα και αν είχε η Chelsea, και νομίζω ότι κυρίως ο σταγόνος με τη Βίτη φάνηκε, και ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του δεν είχε το 100% το μυαλό του εκεί. Ναι. Φάνηκε αυτό το πράγμα, όσο και να πεις, φάνηκε. Είναι κάτι που το έχουμε δει. Το ξέρουν όλοι, αλλά ξέρουν ότι από τη στιγμή που η πρόκληση είναι στα χέρια τους, δεν επιτρέπεται να χαθεί. Έτσι είναι. Τώρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί ο όμιλος. Ναι. Ήταν δύσκολο διάστημα, σίγουρα. Για μένα, οι αγώνες με τη Βίτη έχουν πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι απλά η Βίτη ήταν μια ομάδα που ποτέ δεν τέριαξε στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και αυτά, σίγουρα. Πολλές ομάδες το έχουν ζήσει αυτό. Θεωρώ ότι ξεκάθαρα η Βίτη βρήκε το κουμπί του ΠΑΟΚ και δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αλλιώς εκείνα τα παιχνίδια. Αλλά αυτά ανοίγουν στο παρελθόν. Από τη στιγμή που ήρθαν έτσι τα πράγματα και εκεί που ο ΠΑΟΚ ήταν ο χαμένος, ουσιαστικά τώρα πάλι είναι αυτός που κρατάει την τύχη στα χέρια του, καλείται να κερδίσει την Μπάτε και από την άλλη να περιμένει το φυσιολογικό στο άλλο παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι, αγάπη, τώρα έρχεται Λαμία, έτσι, το μυαλό όλων εκεί, το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος στόχος, δεν το κρύβει κανείς άλλωστε, νομίζω άλλο το ένα θετικό... παιχνίδι must win, όπως λέμε, έτσι. Ναι, και το θετικό είναι ότι από το παιχνίδι της Πέμπτης δεν προέκυψε κάτι, ότι είναι όλοι καλά δηλαδή, έχουν επιστρέψει όλοι στο 100% και ο Βαρέλα και ο Μαουρίσιο και ο Λικαντουρί που τις προηγούμενες ημέρες είχαν κάποια μικροθέματα, έπαιξαν στο Λονδίνο και ήταν καλά, οπότε είναι όλοι διαθέσιμοι. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λες, ότι δεν υπάρχει περιθώριο στο πρωτάθλημα, οπότε ο ΠΑΟΚ αύριο θα φύγει στη Λαμία θέλοντας να επιστρέψει Δευτέρα το βράδυ με άλλους 3 βαθμούς. Εκεί είναι η προσοχή όλων στραμμένη, φάνηκε νομίζω και τις προηγούμενες ημέρες, από σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά η προετοιμασία και όλα δείχνουν προς τα εκεί. Αλλά είναι σίγουρα θετικό ότι δεν προέκυψε κάτι από το Λονδίνο και επίσης αυτό που είπες και πριν, ότι πήραν ανάσεις παίκτες που τις είχαν ανάγκη, όπως ο Πέλκας, όπως ο Κάνιας, ακόμη και ο Βαρέλα που μπήκε στο τέλος. Ναι. Νομίζω ότι ο Βαρέλα μπήκε πιο πολύ για να μπει ξανά στο κλίμα και να πάρει ρυθμό. Το είπε νομίζω και ο Λουτσέσκου, ότι ήταν στο πρόγραμμα να μπει λίγο,
για να είναι διαθέσιμος κανονικά και για το παιχνίδι με την Λαμία. Σωστά. Τώρα να κάνουμε πρόληψη για δεκάδα είναι νωρίς, έτσι, φαντάζομαι, ή θα μπορούμε έτσι να προσεγγίσουμε τις επιλογές. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια σίγουρη ενδεκάδα προς το παρόν. Δηλαδή αύριο νομίζω τελευταία προπόνηση εκεί στην τακτική θα δείξει κάποιο σχήμα και πάλι. Αλλά αν κάνουμε μια πρόβλεψη με βάση και όσο είδαμε στο Λονδίνο, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στην κανονικότητα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή θα δούμε στην άμυνα τον Μάτος και τον Βιερίνια. Υπάρχει περίπτωση να παίξει και τόσο καλά. Νομίζω ότι ο Πορτογάλος θα ξεκινήσει και πάλι στα αριστερά. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο μαζί και πάλι. Ο Κάνιος νομίζω αφού πήρε ανάσες θα είναι ο ένας σίγουρος στο κέντρο. Νομίζω με Μαουρίσιο, από τη στιγμή που και αυτός πλέον είναι καλά. Λιμιός και Σαμπά έχουν τον πρώτο λόγο στα άκρα. Ο Αλκαντουρί έπαιξε προχθές, υπάρχει και ο Μπίσες σίγουρα. Και στην κορυφή δύσκολο να δούμε κάτι διαφορετικό από Πρίγιοβιτς με τον Μπέλκα στο γνωστό του ρόλο. Νομίζω με βάση το παιχνίδι του Λονδίνου και το ποιοι παίκτες έπαιξαν, επειδή ο Λουτσέσκο έχει δείξει ότι το κοιτάει αυτό στα παιχνίδια και ειδικά όταν υπάρχει μεσοβδόμαδο, αυτή η ενδεκάδα πιστεύω ότι έχει πολύ, πολύ μεγάλες πιθανότητες να ξεκινήσει. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα αύριο μέσα από το δοκιμή θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Ναι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν επιλογές, είναι όλοι καλά. Τσάχοφ νομίζω δύσκολο να δούμε στο κέντρο, αλλά υπάρχει ο Βέρμπλουμ, μπορεί να παίξει με τον Γκάνιας. Και μεσοεπιθετικά πάντα οι επιλογές είναι πολλές. Ουάρντα θα δούμε, λες, στην αποστολή, όχι στην ενδεκάδα, μην το πάμε εκεί. Στην αποστολή θα είναι, λες, ο Αιγύπτιος. Κοίτα, εντάξει, δεν αποκλείεται. Εφόσον ξαναμπήκε, έτσι. Σε αυτό το θέμα, ναι, σε αυτό το θέμα, ό,τι πρόβλημα και να κάνεις μπορεί να επιβεβαιωθείς, μπορεί και να μην επιβεβαιωθείς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση πρόβλεψης. Εντάξει, ο Ουάρντα έπαιξε στο Λονδίνο. Με το που μπήκε η αλήθεια είναι ότι έδωσε μια άλλη ενέργεια στον ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά το παιχνίδι δεν ταιριάζε στον Πρίγιοβιτς. Ο Ουάρντα έδωσε διαφορετική ταχύτητα με την είσοδό του. Αλλά από εκεί και πέρα στο χέρι του είναι. Πραγματικά, έτσι. Αυτό νομίζω. Στο χέρι του είναι να δείξει ότι μπορεί να αποτελέσει μια καλή λύση για την ομάδα. Παιχνίδια υπάρχουν και αν όλα πάνε καλά θα υπάρχουν και άλλα και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και στην Ευρώπη. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θέλει λύσεις. Απλά είναι στο χέρι του Ουάρντα να αποδεχθεί ότι θα πρέπει λίγο να μπει στο καλούπι του Ρουμάνου. Αυτό είναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει πάρει κάποια ευκαιρία. Όχι, καμία περίπτωση. Είτε εξαγωνιστικά είτε αγωνιστικά. Τον είδαμε και προχθές. Είναι ξεκάθαρα στο χέρι του. Αυτή είναι η δική μου άποψη το συγκεκριμένο και πραγματικά δεν μπορώ να κάνω καμία πρόβλεψη. Γιατί αν με ρωτούσες μια μισή εβδομάδα πριν αν ο Άρντας ταξιδέψει στο Λονδίνο θα είχαν αμφιβολίες. Και ταξίδεψε και έπαιξε κιόλας. Ναι, ακριβώς. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάποιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο θέμα. Πραγματικά. Ναι. Ωραία. Αυτά από την αγάπη. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη. Όχι, νομίζω αυτά είναι τα σημαντικά. Αλλά στο παιχνίδι με τη Λαμία προφανώς είναι σε πρώτο πλάνο και όλων η προσοχή είναι στραμμένη εκεί. Ωραία. Έγινε, αγάπη, να σε ευχαριστήσω. Καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια. Επίσης, να σε καλά. Αυτά λοιπόν από την αγάπη Γαβριλίδου για τα του ΠΑΟΚ, για το πώς έζησε το μάτς με την Τζέλ στο Λονδίνο, για το μάτς με τη Λαμία που έρχεται. Έτσι, κάνουμε και μια προσέγγιση, πιθανή ενδεκάδα που έτσι, σκέφτεται να παρατάξει ο Ρας Βαλοντσέσκου. Αύριο φυσικά θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ από την δοκιμή. Έτσι, θα ξεκαθαρίσει περισσότερο. Ποιο θα είναι το αρχικό σχήμα του δικεφάλου στο μάτι της Δευτέρας με τη Λαμία, Δευτέρα στις 7 το παιχνίδι αυτό. Πολύ σημαντικό φυσικά για τον δικέφαλο που θέλει να παραμείνει έτσι, στην κορυφή με την απόσταση που έχει και γιατί όχι να τη μεγαλώσει. Ο Ατρόμητος στράβο πάτησε, ο Ολυμπιακός παίζει Δευτέρα με τον Πανετολικό εντός έδρας στο Καραϊσκάκι. Αλλά η ασπρόμαυρη ομάδα του Ρασβάνου Τσέσκου θέλουν να συνεχίσουν αυτή την πορεία, την αίτη πορεία του προς τον τίτλο. Όσο τα λέγαμε με την αγάπη, η Σαμπτόρια ανέβασε το δίκτυο σκορ. Στο 4-1 στο μάτς με την Μπολόνια, ενώ στο 59 Real Madrid Valencia 1-0 στο Μπερναμπέου. Έχει αρχίσει δειλά-δειλά να βγαίνει μπροστά η Βαλένθια και να αναζητεί την ισοφάριση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί το παιχνίδι. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια, στο 71 έχουμε Adverb Sint Truiden 1-2.
Στο 70 λέγει η Βαρσοβία Κόρονα Κιέλτσε 2-0 με 10 η Κόρονα Κιέλτσε στην Πολωνία αυτό το μάτς. Σπόρτινγκ Γιχών Τενερίφη 2-1 στο 75. Στο 58 Χέρενφεϊν Φορτούνα Σίνταρτ 2-1. Πίσω στο σκορ η ομάδα του Λάμπρου. Είπαμε για το Ρεάλ Βαλένθια που είναι στο 1-0 στο 60. Και από την Πορτογαλία ένα παιχνίδι που ξεχωρίζω από τα πιο ενδιαφέροντα στο 30. Μπράγκα Μορεϊρένσε 2-0. Ενώ δεν βλέπω να θυμούνται οι φίλοι του Άρη ποιο ήταν ο σκόρερ στην τελευταία νίκη επί του Παναθηναϊκού. Ή δεν θυμούνται ή δεν ξέρω, δεν το ψάξαν. Δεν βλέπουμε ακόμη έτσι απαντήσει στην ανάρτηση στα σχόλια. Στην ανάρτηση κάτω από την. Στη σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook. Θυμίζω υπάρχει το quiz στην ανάρτηση για την εκπομπή Post Game. Στο οποίο σα ρωτάμε ποιο ήταν ο σκόρερ στην τελευταία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Θυμήσαμε ότι το μάτι ήταν στο κλάδι τη Βικελίδη και είχε κρυθεί με γκολ στο 89-1-0 στο φινάλε. Σας ζητούμε να θυμηθείτε ποιος είναι ο σκόρερ, να απαντήσετε με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Και θα σας το θυμίσουμε για την φάση του γκολ με ηχητικό ρετρό στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν βλέπω πάντως μέχρι στιγμής να το θυμάστε, φίλοι του Άρη. Να δούμε πόσοι θα θυμηθείτε και θα απαντήσετε. Να μπαίνουμε στη συνέχεια και στους ρυθμούς του αυριανού Ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός. Στο Κλέαντης Βικελίδης. Θα έχουμε και τον Νίκο Παδόπουλο στη συνέχεια να δούμε και το ρεπορτάζ, να μπούμε στο κλίμα αυτού αγωνά. Τώρα όμως θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο break, μιας εγκλήσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής για απόψε. Να θυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει από το χορηγό της εκπομπής στο Πιστοπολείο, Μπες στο Πιστό στη Σταυρούπολη, όπου προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε από Δευτέρα ως Παρασκευή να γευτείτε εκεί τα μπέργκερ, τις σαλάτες, τα κλαμπ σάντουιτς και όλα τα υπόλοιπα απολαυστικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54526. Προς το φινάλε της εκπομπής Post Game θα κάνουμε την κλήρωση για τον νικητή ή την νικητρία. Να πάμε στο break σιγά σιγά, Βασίλη, και θα επιστρέψουμε με Άρη, θα επιστρέψουμε και με ηχητικό ρετρό από την ιστορική βραδιά, από το έπος της Μαδρίτης, όπως το αποκαλούν οι φίλοι του Άρη. Έτσι, να θυμηθείτε λίγο, να σας βάλουμε και στο κλίμα. Και στη συνέχεια θα έχουμε και ρετρό από Άρης Παναθηναϊκός εν όψη του αυριανού ντέρμπι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Libero 107,4. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στην ύψη του ήχου με την εκπομπή Post Game. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία. Θυμίσω και το διαγωνισμό που τρέχει για άλλη μια φορά από το Πιστοπολείο Μπες στο Πιστό, το χορηγό της εκπομπής Post Game. Προσφέρει ένα τραπέζι αξίας 20 ευρώ για να πάτε από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σύμπλατε τη Σουστία Σταυρούπολη στο κατάστημα να φάτε εκεί μπέργκερ, σαλάτες, απολαυστικά κλαψάντουιτς και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε FM κενό, το όνομα τεπώνυμό σας στο 54526. Προς το φινάλε της εκπομπής Post Game απόψε θα κάνουμε την κλήρωση για να ανεδειχθεί ο νικητής ή η νικητρία. Τσαμάς που είναι σε εξέλιξη. Στο 73 Real Madrid της Βαλένθια 1-0 στο Μπερναμπέου και πιέζει όλο και περισσότερο η Βαλένθια, ψάχνει την ισοφάριση. Ενώ στη Γένοβα Σαμπτόρια Μπολόνια 4-1 στο 87ο λεπτό οδεύει προς το φινάλε του αυτό το παιχνίδι. Εμείς τώρα, όπως σας είχαμε υποσχεθεί πριν από το break, θα πάμε να θυμηθούμε λίγο για τους φίλους του Άρη, μιας ξεκινήσαμε με ΠΑΟΚ στην εκπομπή. Θα πάμε τώρα στα κιτρινόμαυρα να θυμίσουμε έτσι την ιστορική επέτειο που υπάρχει σήμερα. Πριν από 6 χρόνια, στις 1 του Δεκέμβρη του 2012, η μεγάλη νίκη, το έπος Μαδρίτης, το τεράστιο διπλό στην έδρα της Ατλέτικο στο Βίθεντε Καλντερόν. Τότε, έτσι να πάρουμε λίγο γεύση, να θυμηθούμε το ηχητικό ρετρό από τον γκολ, το τρίτο και καθοριστικό, τον νικητήριο γκολ που είχε πετύχει ο Λαζαρίδης. Είχε διαμορφώσει το 2-3, την ανατροπή του Άρη, για να θυμηθείτε λίγο. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα εκεί όπου έχει την ευκαιρία για να πάρει τη νίκη με τον Τσέζαρε, συνεχίζει τη φάση. Γκολ! 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 3-2! Στο 81! Στο 81 με τον Λαζαρίδη! Τον βλέπετε και δείτε τι γίνεται και στις κερκίδες του Βιτέντε Καλδερών. Ένα κουβάρι, οι παίκτες του Άρη πανηγυρίζουν τον γκολ του Λαζαρίδη, με το οποίο ο Άρης έχει τη δυνατότητα να φύγει νικητής. Και έφυγε νικητής τελικά ο Άρης από το Βιτέλη Καλερών εκείνο το μεγάλο βράδυ της 1ης του Δεκέμβρη του 2012, πριν από 6 χρόνια ακριβώς. Μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, μια από τις ιστορικότερες νίκες ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκά γήπεδα. Αυτό το 2-3 του Άρη στο Βιθέντε Καλτερών επί της Ατλέτικο. Μια μεγάλη βραδιά, πραγματικά μια σπουδαία νίκη. Ένα έπος που έχουν να θυμούνται οι φίλοι του Άρη και φυσικά έτσι, αυτό που εύχονται οι κιτρινόμαυροι είναι να επιστρέψει η ομάδα του στην Ευρώπη, στα ευρωπαϊκά σαλόνια και να ξαναζήσουν τέτοιες βραδιές όπως εκείνη στη Μαδρίτη. Και μιας και μπήκαμε στα του Άρη σιγά σιγά και τον Νίκο Παπαδόπουλο θα τον έχουμε στη συνέχεια, στην πορεία της εκπομπής, για να μας δώσει και το ρεπορτάζ ενώπιση του αυριανού ντέρμπι του Άρη. Θυμίζω το quiz που έχουμε στη σελίδα του Libero
107,4 στο Facebook, όπου μπορείτε να απαντάτε στην ανάρτηση για την εκπομπή post-game με σχόλιο από κάτω. Υπάρχει το quiz, αν θυμάστε ποιος ήταν ο σκόρερ στην τελευταία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Θυμήσαμε και νωρίτερα ότι το μάτι ήταν στο Κλέανθης Βικελίδης και ο Άρης είχε κερδίσει με ένα 0 με γκολ στο φινάλε. Σας ζητάμε να θυμηθείτε το σκόρερ, φίλοι του Άρη, αν θυμάστε ποιος είχε πετύχει το νικητήριο γκολ. Έτσι, να απαντήσετε με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Θα σας τον θυμίσουμε και στην πορεία. Θα το κάνουμε μετά το διάλειμμα, Βασίλη. Αυτό το ηχητικό θα το βάλουμε, το ρετρό, έτσι να πάρετε μια γεύση και από αυτό, να ακούσετε το γκολ και το σκόρερ και να μπούμε και στους ρυθμούς περισσότερο του αυριανού ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός στις 7 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επαναλαμβάνω, τον Νίκο Παδόπουλο θα τον έχουμε στην πορεία για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Όμως μπορούμε να δούμε, να θυμηθούμε για όσους έχετε ενημερωθεί και από νωρίτερα που βγήκαν οι αποστολές. Την αποστολή αρχικά του Άρη, από την οποία αποσιάζουν Ούγκο Σόουζα, Δημήτρης Διαμαντόπουλος και Νικόλας Κολασσό. Η 18 που έχει επιλέξει ο Σάβας Παντελίδης αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Κουέστα Αναγνωστόπουλος, Ματέο Γκαρσία, Μπρούνο Γκάμα, Φραν Βέλεθ, Ντιγκινί, Μπάσα, Γιουνές, Ματίγια, Μαρτίνεθ, Μαύραη, Μενέντες, Σιώπης, Δελιζήσης που είχε και τα γενέθλιά του, αν δεν κάνω λάθος σήμερα, ο Τζανακάκης, ο Βαλεριάνος, ο Νασλίδης και ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Είναι οι 18 εκλεκτοί του Σάββα Παντελίδη, που φυσικά μετά τον νικηφόρο ντεμπούτο με αυτή την απίθανη ανατροπή στο Κεντιγκουλέ την προηγούμενη Κυριακή, την προηγούμενη αγωνιστική, την 11η, θέλει να κάνει το 2-2 και να, όχι απλά να κάνει το 2-2 και να συνεχίσει την νικηφόρα, να καταφέρει να πανηγυρίσει και την πρώτη φετινή νίκη του Άρη σε ντέρμπι μετά τις αποτυχημένες αναμετρήσεις για τους κεντρώμαυρους κόντρα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, που ιτήθηκαν και στα 3-7 παιχνίδια, στα 3-7 ντέρμπι. Θέλει την πρώτη νίκη σε ντέρμπι ο Άρης κόντρα στο Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε, στα προηγούμενα ντέρμπι του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα υπήρχε η ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το ισόπαλο 0-0 λευκή ισοπαλία με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ ως γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός και το ισόπαλο 1-1 στο Καραϊσκάκι. Ο Παναθηναϊκός είναι έτσι, δεν έχει και αυτός νίκη σε ντέρμπι, αλλά μόνο αρνητικά δεν ήταν τα αποτελέσματα, τα ισόπαλα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ενώ έχασε μεγάλη ευκαιρία Βαλένθια στο 78 στον Μπερναμπέου για να σουφαρίσει με τον Μπατσουαγί, το που λένε αυτό για πολλούς, όχι μόνο για μένα φαντάζομαι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Βέλγος για να κάνει το 1-1. Πιέζει γενικότερα η Βαλένθια. Στο άλλο μάτς ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. Στην Ιταλία, Σαμπτόρια Μπολόνια 4-1 στον 92ο λεπτό. Ενώ να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε τι παίζει και στο στοίχημα, ως μια παρένθεση από τα παιχνίδια έτσι που ολοκληρώνονται σιγά-σιγά. Αντβέρπ Σιντρούιντεν 1-3 στις καθυστερήσεις. Λέγκια Βαρσοβίας Κορώνα Κέλτσε 3-0 στις καθυστερήσεις και αυτό το μάτς με 10 παίκτες η Κορώνα Κέλτσε. Τελικό αποτέλεσμα πριν από λίγο, Sporting Gijón Tenerife 2-1. Στο 78 Χέρενφέιν Φορτούνα Σίνταρτ 2-1. Στο 79 Ρεάλ Βαλένθια, όπως είπαμε και νωρίτερα, 1-0. Ενώ και στην Πορτογαλία έχουμε ημίχρονο στο Μπράγκα Μοριρένσε 2-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Τσάρα στον Μπερναμπέο και πηγαίνει πάνω κάτω η μπάλα. Τώρα έχασε μεγάλη ευκαιρία η Ρεάλ για να κάνει το 2-0 και να σφραγίσει τους βαθμούς της νίκης. Έχει ανοιχτεί πολύ η Βαλένθια, βρίσκουν χώρους οι Μαδριλένοι. Σπουδαίο παιχνίδι για όποιον δεν το παρακολουθεί. Γενικότερα έχει ενδιαφέροντα παιχνίδια ημέρα σήμερα. Είδαμε και νωρίτερα και στην Αγγλία με τη Σίτι να συνεχίζει ακάθεκτη, τη Μάντσεστερ να φέρνει και πάλι σοπαλία. Θα τα δούμε όλα και στην πορεία και το πανόραμα της αγωνιστικής ημέρας. Θα δούμε τι έχουμε και αύριο. Όλη τη δράση και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, τις καθιερωμένες βόλτες που κάνουμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τα διεθνή αποτελέσματα. Ενώ βλέπω τώρα για ένα πανό που υπήρχε στα Γιάννενα στους σημάδες, με εξαφανισμένο βλέπω γράφει εντός εισαγωγικών το δημοσίευμα, το Ηράκλειο, έτσι, προκλητικό, προκάλεσε αντιδράσεις. Μάλιστα, ανέφεραν εκεί οι Γιαννιώτες, τώρα μάλιστα τέτοια Κρήτη θέλουμε και δεν υπήρχε το Ηράκλειο στο χάρτη της Κρήτης. Ανέβασαν ένα χάρτη που απεικόνιζε την Κρήτη, το νησί. Έλειπε το Ηράκλειο, περιοχή του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Είχε στη θέση του ένα boom που έγραφε ως έκρηξη ουσιαστικά ότι είχε εξαφανιστεί. Και έγραφαν από κάτω, τώρα μάλιστα τέτοια Κρήτη θέλουμε. Ότι σαν να έλεγαν οι παδί του ΠΑΣ Γιάννενα ότι θέλουν να εξαφανιστεί το Ηράκλειο. Προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις αυτό το πανό εκεί. Γενικότερα είχαμε έτσι, πραγματάκια που ξεχώρισαν αρνητικά και στα σημερινά παιχνίδια της Super League. Είχαμε εκεί και ψιλοεντάσεις και κάποια άλλα παρατράγουδα και στη Λάρισα, στο ΑΕΛ Πανιώνιος 4-2. Είχαμε και δηλώσεις του Κούγια μετά, τις άκουσατε και νωρίτερα, που έτσι, ξεχωριστές και αυτές με τον δικό του τρόπο ο Αλέξης Κούγιας προκάλεσε και πάλι. Εντάξει, αυτά είναι καλό να μην συμβαίνουν. Δυστυχώς βέβαια,
Αυτό μόνο το επαναλαμβάνουμε και όλο ξαναγίνονται στα ελληνικά γήπεδα. Ας τα αποφύγουμε, ας μην δίνουμε μεγάλη αξία και ας βλέπουμε μόνο ποδόσφαιρο και μόνο ό,τι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Μιας και λέγαμε νωρίτερα για το αυριανό ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός, η πράσινη, ο Γιώργος Δόνης πήρε για τους πράσινους 20 μελή αποστολή στην Θεσσαλονίκη. Έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους και αυτή είναι στην εστία Διούδης Κότσαρης στο δίδυμο των τερματοφυλάκων που είναι στην αποστολή. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο Διούδης και μάλιστα σε ένα μάτς κόντρα στον Άρη, κόντρα στην πρώην ομάδα του. Με τον τραυματισμό εκείνο το σοκαριστικό που είχε υποστεί στο μάτς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Η αμυντική είναι Γιώχανσον, Ινσούα, Κολοβέτσιος, Οικονόμου, Χατζηδωρίδης, Μαυρομάτης, Παντελάκης και Πουγκουράς. Η μέση είναι ο Στάικος, ο Δόνης, ο Χατζηγιοβάνης, ο Μπουζούκης, ο Κουρμπέλης, ο Τζανδάρης και ο Κάτσε. Και οι τρεις επιθετικοί που υπάρχουν στην αποστολή των Πρασίνων, Μακέντα, Εμμανουηλίδης και Καμπετσής. Ενώ σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τα αθηναϊκά ΜΜΕ, πιθανότατα για σχηματισμό 4-3-3 θα παρατάξει ο Γιώργος Δόνης. Έτσι πρόκειται να είναι ο Διούδης στο τέρμα, αν και εφόσον επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του. Ο Γιώχανσον δεξιά, ο Ινσού αριστερά, κεντρικό αμυντικό δίδυμο η Κολοβέτσιος και Μαυρομάτης, ή ίσως και ο Οικονόμου, δεν υπάρχει ένα ερωτηματικό. Ο Κουρμπέλης θα είναι ο αμυντικός μέσος, μπροστά του η Κάτσε και Δόνης στην μεσαία γραμμή, στα άκρα ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπουζούκης και στην επίθεση φυσικά ο σεντερφόρ ο Ιταλός Φεντερίκο Μακέντα. Ενώ πετυχαίνει δεύτερο γκόρι Ρεάλ, έφυγε στην κόντρα. Όπως θα λέγαμε πριν, είχε δώσει πολλούς χώρους η Βαλένθια, είχε ανοιχτεί, είχε μείνει με τρεις πίσω. Και κάνει το 2-0. Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια στο 84ο λεπτό. 2-0, σφραγίζουν οι μερέγγες. Ενώ σκόρερ είναι ο, η ασίστ είναι του Μπενζεμά και το γκολ είναι του Λούκας Βάσκες. Αν έχω προλάβει να δω σωστά. Ναι, αυτός είναι ο σκόρερ, ο Λούκας Βάσκες. Στο 84. Ρεάλ Βαλένθια 2-0, δείχνει να σφραγίζει μια σημαντική νίκη η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στις νυχτερίδες. Έχουμε βάρο όμως εκεί, στο Μπερναμπέου, να δούμε. Το ελέγχουν τώρα τη φάση, δεν κατάλαβε βέβαια τι ακριβώς εξετάζουν, τι είχε συμβεί στη φάση. Δεν φάνηκε κάτι το μεμπτό, τώρα ελέγχεται. Για να δούμε ξανά το replay αν το δείξουν. Ελέγχουν το βάρο παντός για τον γκολ αυτό του Λούκας Βάσκετ, για το αν θα μετρήσει το 2-0 ή αν θα έχει ελπίδα, μετράει τον γκολ κανονικά με την υπόδειξη του VAR. 2-0 λοιπόν στο 85, δεν αλλαζικά, τη Real Valencia στο Santiago Bernabeu για την La Liga. Πολύ ζεστή έχουμε εδώ, Βασίλη. Πολύ ζεστά είμαστε. Να το κλείσουμε. Αν και έξω δεν είναι καθόλου ζεστά τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω συμφωνείς. Πώς να μην συμφωνείς. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο επόμενο break. Θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο μετά τις 11.30 για να μας δώσει και το ρεπορτάζ του Άρη ενώπιση του αυριανού αγώνα, να μας πει και για την πιθανή ενδεκάδα την οποία προτίθεται να παρατάξει ο Σάββας Παντελίδης. Να δούμε έτσι και τα τελευταία νέα. Θα μπούμε με το ρετροηχητικό για να απαντήσουμε και στο quiz, γιατί δεν βλέπω και πολύ ζεστούς τους φίλους του Άρη. Δεν θυμούνται μάλλον ποιος ήταν ο σκόρερ στην τελευταία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Σε μάτς που είχε γίνει στο κλάνο της Βικελίδης, είχε κρυθεί με γκολ στο φινάλε. Ζητάμε να θυμηθείτε ποιος ήταν ο σκόρερ. Απαντάτε φυσικά με σχόλιο στην ανάρτηση που υπάρχει στη σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook. Στην ανάρτηση για την εκπομπή Post Game. Μπορείτε να απαντάτε αν θυμάστε ποιος ήταν ο σκόρερ. Θα τον θυμίσουμε και με ρετρό ηχητικό μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Θα πάμε τώρα στο επόμενο break και θα επιστρέψουμε έτσι για να συνεχίσουμε με την ενότητα του αυριανού ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός. Φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι και στην πορεία θα έχουμε και ρεπορτάζ Ηράκλη για το αυριανό μάτς με τον Άιτο Σπάτων. Θα έχουμε και συνοπτική εικόνα από τα διεθνή. Εδώ συντονισμένοι στο Libero είστε 107,4 και στην εκπομπή Post Game. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Libero 107,4. Γιώργος Παναγιωτίδης πίσω από το μικρόφωνο του Libero και Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε η συντροφιά σας μέχρι και τη μία με την εκπομπή Post Game. Έχουμε ακόμη μία ωρίτσα και κάτι παραπάνω. Θυμηθήκαμε νωρίτερα έτσι και με το ηχητικό το ρετρό την νίκη του Άρη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Βιθέντε Καλντερόν σαν σήμερα με 3-2. Θυμηθήκαμε τον γκολ του Λαζαρίδη στο 80 που είχε χαριστεί νίκη στους κεντρινόμαυρους. Έχει λήξει πριν από λίγο το μάτσο Μπερναμπέου Ρεάλ Βαλένθια 2-0. Στο ενώ τελικό μόλις και στην Ολλανδία Χέρενφεϊν Φορτούνα Σίνταρτ 3-1. Αυτά έτσι από το στοίχημα. Στο ημίχρονο Μπράγκα Μωρίρεντσε 2-0, από τα πιο σημαντικά που ξεχωρίζουν. Παραμένουμε στην ενότητα του αυριανού ντέρμπι Άρης Παναθηναϊκός. Πριν πάμε σε Νίκο Παπαδόπουλο για να μας δώσει το ρεπορτάζ, να απαντήσουμε και στο quiz που είχαμε βάλει στην
ανάρτηση τη εκπομπή Post Game σελίδα του Libero 107,4 στο Facebook. Λίγοι απαντήσατε βέβαια, αλλά απαντήσατε και σωστά όσοι απαντήσατε. Δεν θυμόσασταν μάλλον πολλοί φίλοι του Άρη ποιο ήταν ο σκόρερ των κυτρινών μαύρων στην τελευταία νίκη επί του Παναθηναϊκού στον Κλειάνη Βικελίδη. Πρόκειτο για το match πριν από 6 χρόνια, τη σεζόν 2012-2013. Δεν θα τον αποκαλύψω μάλλον ακόμα το σκόρερ. Να θυμηθούμε μια άλλη μεγάλη νίκη του Άρη, πολύ σπουδαία, μια σεζόν πριν, τη σεζόν 2011-2012, όταν ο Άρης είχε επικρατήσει με σκορ 3-1 επί του Παναθηναϊκού, πριν από 7 χρόνια, στο Κλειάνδης Βικελίδης. Να θυμηθούμε έτσι το ηχητικό απόσπασμα από την μετάδοση στην Τόμα από εκείνο το παιχνίδι, στην νίκη του Άρη τότε με 3-1 επί του Παναθηναϊκού, για να μπαίνουμε και στο κλίμα ενώπιση του αυριανού αγώνα. Και στην πορεία θα αποκαλύψουμε και το όνομα του παίκτη που είχε χαρίσει την τελευταία νίκη του Άρη του Παναθηναϊκού, για να απαντήσουμε και στο quiz στη σελίδα του Libero 104 στο Facebook. Πάμε, Βασίλη, να ακούσουμε έτσι στιγμιότυπα από εκείνο το 3-1. Σέντρα του Μίσελ, ο Τσέζαρ έκανε 0. Εκρηκτική εκκίνηση για τον Άρη στο Βικελίδης. Η υπεροχή του Καρποφορή μετά από 12 λεπτά. Δεύτερο γκολ του Τσέζαρεκ σε δύο σερι μάτς. Άργησε, αλλά ο Κροάτης επέστρεψε. Εκτέλεσε ο Λέτο Μπουμσόγκ 1-1. Στο 38. Σοφάριση του Παναθηναϊκού. Αποστημένη φάση. Η απάντηση του Ζαν Αλέν Μπουμσόγκ. Και ο καθιερωμένος χορός στο γκολ του Τσέζαρεκ στο 12. Τι λες, Νικό? Αφρικάνικος χορός, έχω την εντύπωση, από την πατρίδα του Καμερούν είναι για τον Ζαν Αλέν Μπουμσόγκ. Γιαννιώτας. Σέντρα του Φατί, λάθος του Σαριέγγι, πέρασε Πλάσαρο, 2-1. Σκόρερ ο Τίκο στο 45. Δεύτερος κεντρικός αμυντικός που σκοράρει στη βραδιά. Τελικός ο Νέτο, 3-1. Ο Νέτο στο 48. Η αλλαγή του Μπρόμπιερς. 3-1 ο Άρης. Με Μπρόμπιερς προπονητή ο Άρης εκείνη την περίοδο. Με Τσέζαρεκ να σκοράρει, ακούσαμε. Με τον Νέτο από το 48 να γράφει το 3-1. Που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα εκείνη τη βραδιά. Με οδηγό έτσι τέτοιου είδους βραδιές στο Κλειάνδης Βικελίδης. Ο Άρης θέλει και αύριο να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη σε ντέρμπι. Ενώ απαντώντας και στο quiz που είχαμε βάλει στη σελίδα στο Facebook, ο σκόρερ του Άρη στην τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού μέχρι σήμερα ήταν ο Νούνο Κοέλιο, ο οποίος μόλις μια χρονιά είχε παίξει στον Άρη ο Πορτογάλος. Αλλά έτσι ίσως ήταν και από τις πιο σημαντικές στιγμές του αυτή τη σύντομη θητεία του με την κίτρινη φανέλα. Στο 81ο λεπτό του ντέρμπι τη σεζόν 2012-2013 είχε σκοράρει με κοντινή κεφαλιά μετά από κόρνερ. Έκανε το 1-0 και χάρισε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού. Επίσης κάτι τέτοιο θα θελήσει να κάνει αύριο και ο Άρης. Να θυμηθούμε, Βασίλη, και την περιγραφή αυτού του γκολ, το ηχητικό απόσπασμα το ρετρό, πριν από 6 χρόνια, αυτή τη νίκη με 1-0 του Άρη με γκολ του Νούνο Κοέλιο, ο σκόρερ στην τελευταία νίκη των κιτρινών μαύρων, λοιπόν. Για να θυμηθούμε. Η κεφαλιά που στα δίχτυα, Κοέλιο! Πρώτη του Παπαστεριανού, δεύτερη του Κοέλιο, 1-0 ο Άρης στο 89. Ευνηδιάζεται η άμυνα του Παναθηναϊκού, δύο κεφαλιές για το 1-0. Γκολ του Άρη στο τέλος. Μάλιστα. Με οδηγό τον Νούνο Κοέλιο, λοιπόν, που είχε υπογράψει την τελευταία νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα πάει αύριο ο Άρης στο Κλειάνδης Βικελίδης με το Σάββα Παντελίδη στον πάγκο για να διεκδικήσει την πρώτη του φετινή νίκη σε ντέρμπι και να μπει έτσι σε μια καλύτερη τροχιά, καλύτερη περίοδο με τον νέο του προπονητή μετά το νικηφόρο ξεκίνημα στην Κρήτη επί του Όφη. Να κάνει το 2-2 και να συνεχίσει και το σερί. Έτσι. Έχει και 2-2 εκτός έδρας παιχνίδια νικηφόρα ο Άρης. Θέλει αύριο να διευρύνει το σερί του 3-3. Ακολουθεί και μάτς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και αν μη τι άλλο, μια νίκη ενδεχόμενος αύριο στον ντέρμπι τον Παναθηναϊκό θα δώσει και ψυχολογία σε αυτό το ξεκίνημα του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο.
Θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο για να μας τα πει και πιο αναλυτικά και τα του ρεπορτάζ. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Τι γίνεται, μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Ωραία, ωραία. Αύριο θα περιγράψεις την πρώτη φετινή νίκη του Άρη σε ντέρμπι, άραγε. Το ελπίζω. Πρώτα το ελπίζω, νομίζω, ήδη οι ποδοσφαιριστές. Γιατί είναι κάτι το οποίο λείπει από το φετινό Άρη. Οι τρεις βαθμοί σε ένα παιχνίδι όπως το αυριανό με τον Παναθηναϊκό μπορεί να μην έχει την έγλη ενός Άρης ΠΑΟΚ. Αλλά σίγουρα είναι ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες και το κίνητρο αυτό της πρώτης νίκης σε ένα μεγάλο παιχνίδι τη φετινή σεζόν υπάρχει στους ποδοσφαιριστές της ομάδας και με αυτό το σκεπτικό νομίζω προετοιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τόσο οι παίχτες όσο και ο Σάββας Παντελίδης που και για αυτό το αυριανό παιχνίδι όσο να είναι αποτελεί μια πρόκληση για τον 53χρονο τεχνικό. Ο οποίος δεν γνωρίζει αρκετά καλά τον Παναθηναϊκό, τον έχει αντιμετωπίσει ήδη μια φορά τη φετινή σεζόν ως προπονητής Αστέρα Τρίπολης. Είσαι ένα μάτς που έπρεπε να το κερδίσει, είναι η αλήθεια, έτσι. Βάσει εικόνας και ευκαιριών του Αστέρα, ναι. Απλά είχε την ατυχία να σοφαριστεί από ένα πέναλ του Μακέντα λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. Αφισβητούμενο κιόλας το συγκεκριμένο πέναλ, τη συγκεκριμένη φάση. Και είναι γενικότερα, δεν είναι μόνο αυτό το κίνητρο νομίζω, είναι σίγουρα ένα κίνητρο, αλλά ο Άρης ξέρει ότι αύριο με νίκη στρογγυλοκάθεται μόνος στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, είδε τον Ατρόμητο να χάνει έδαφος. Μπορεί να είναι βέβαια πιο πάνω ο Ατρόμητος, αλλά σίγουρα ο Άρης κοιτάει και πιο πάνω πλέον και νομίζω θα κοιτάει και σε μεγαλύτερο βαθμό εφόσον πάρει αύριο τους τρεις βαθμούς, οι οποίοι θα του δώσουν και τη δυνατότητα να αρχίσει να σταθεροποιείται σιγά σιγά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και να τον κρατήσουν εκεί εν ώψη μιας δύσκολης εξόδου που έχει την επόμενη εβδομάδα στο Περιστέρι με αντίπαλο τον... Τώρα κοιτάζω τη βαθμολογία, Νίκο, είναι στους 18 Άρης, αν κερδίσει αύριο πάει στους 21 και ο Ατρόμητος είναι στους 25, ναι. Έτσι. Δηλαδή, αν κάνει το 2 στα 2 ναι. Τώρα ο Άρης το φτάνει στον πόντο αυτόματα, έτσι, εντάξει. Αν ο Άρης πάρει το αυριανό και πάρει και αυτό της άλλης Κυριακής, ίσως μπει σε μια διαδικασία λίγο να προσδιορίσει και τους στόχους του. Ότι δηλαδή εγώ δεν έρχομαι απλά στην πέμπτη θέση, έστω τέταρτη, αν μου βγει μπορεί να κυνηγήσω και κάτι παραπάνω, γιατί η χρονιά έχει ακόμα δρόμο μπροστά της. Βέβαια οι ισορροπίες είναι λεπτές και τα δεδομένα αλλάζουν από αγωνιστική σε αγωνιστική, αλλά αν έρθει το 2-2 στα επόμενα ματ, τότε ο Άρης μπορεί να το δει και διαφορετικά. Και έχει και γά δικαίωμα να το κάνει κιόλας. Εντάξει, αλλά για την ώρα προέρχεται το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που από πολλές απόψεις αποτελεί μια ευκαιρία για την ομάδα να παιχνίδι στο πηγαίνει με καλή όθηση θα έλεγα μετά από το διπλό που έβγαλε στην Κρήτη επί του Όφη. Μια εβδομάδα που κύλησε αρκετά καλά με πολύ καλή ψυχολογία και με εξτρά αυτοπεποίθηση για τους ποδοσφαιριστές. Μια αυτοπεποίθηση που έλειπε είναι η αλήθεια από τον Άρη το προηγούμενο διάστημα μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Και το έχει τονίσει και στις δηλώσεις του αλλά και στους παίκτες ο Παντελίδης ότι πρέπει να πιστέψουν περισσότερο σε αυτούς μας. Πιστεύει πολύ στο ρόστερο ο Παντελίδης, πιστεύει στις δυνατότητές του και περιμένει να δει και αυτός μία νίκη αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Νίκο, να πάμε σιγά σιγά να δούμε για την πιθανή δεκάδα, λες. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξουν πολλά γύρω τώρα σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Όφη. 2 με 3 αλλαγές αν κάνει ο Παντελίδης το πολύ. Σε σχέση με το σχήμα που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στο Γεντικουλέ. Γενικότερα έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, από την λειτουργία της και από 2-3 πραγματάκια που τόνισε στους παίχτες πριν από εκείνο το μάτς και τους είδε να ανταποκρίνονται και να παρουσιάζουν και μια μικρή βελτίωση. Είναι η αλήθεια, όπως για παράδειγμα η παραγωγή φάσεων, όπως το ότι ο Άρης δεν δέχτηκε κόντρα επίθεση από τον αντίπαλό του, όπως το ότι εμφανίστηκε βελτιωμένος στις θετικές φάσεις. Εντάξει, βέβαια υπήρχαν και πράγματα που δεν του άρεσαν, όπως τα επιπόλαια λάθη που κάνανε κυρίως οι παίκτες του Άρη στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα. Εντάξει, μία αλλαγή είναι αυτή στην κορυφή της επίθεσης με τον Γιουνές να επιστρέφει, τον Τικίνη να πηγαίνει λίγο πιο πίσω σε αυτό το γνώριμο ρόλο που τον έχουμε συνηθίσει μεταξύ επιτελικού μέσου και δεύτερου φόρ. Το Μαρτίνες να μένει εκτός ενδεκάδας, κατά πάσα πιθανότητα. Ο Μπάσα, εκτός απρόπτου, θα παραμείνει στο χώρο του κέντρου αντί του Ματίλια και δίπλα στον Σιούπι και είναι μια επιλογή που εφόσον γίνει τον Παντελής νομίζω θα έχει να κάνει και με την πολύ πιθανή διαφοροποίηση που θα υπάρξει στο αριστερό άκρο της άμυνας όπου είναι πιθανό να δούμε τον Άλεξ Μενέντες να παίρνει θέση του Γιώργου Βαλεριάνου.
θέλει λίγο να κάνει την ομάδα πιο επιθετική ο Παντελίδης και από τα άκρα, γιατί ο Βαλεριάνος είναι ένας αμυντικός μπακ περισσότερο, αμυντικογενής μπακ. Και εφόσον γίνει επιλογή του Μενέντες, νομίζω ότι είναι και το λογικό να βάλει τον Μπάσα για να καλύπτει, να δίνει τη διαγώνια κάλυψη που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Σε περίπτωση που δεν έχει επιστρέψει εγκαίρως ο Ισπανός πλάγιος αμυντικός. Και μια τρίτη αλλαγή που ενδεχομένως να γίνει είναι στο δεξιά άκρο της άμυνας με τον Τζανακά και την του Κωνσταντινίδη. Αλλά τουλάχιστον για τα μπακ είναι οι δύο θέσεις που παίζονται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όσον αφορά την εντεκάδα του Άρη, όπου κατά τα άλλα δεν θα έχουμε άλλες διαφοροποιήσεις. Δηλαδή ο Κουέστα θα είναι στο τέρμα, ο Βέλης με τον Δελιζήση στο κέντρο της άμυνας, ο Σιώπης σίγουρα ο ένας παίκτης στον χώρο της μεσαίας γραμμής και ο Γκάμα με τον Ματέο Γκαρσία θα είναι στα άκρα. Mm-hmm. Πλευράς Παναθηναϊκού έβλεπα νωρίτερα, διάβαζα και στον αέρα τα ρεπορτάζ για την πιθανή εντεκάδα. Θα έχουμε επιστροφή Διούδη. Επιστρέφει, ναι, για πρώτη φορά κιόλας, ναι, ως αντίπαλος του Κλάδης Βιελίδης. Δεν το είχε κάνει ως παίκτης του Πανιωνίου, θα το κάνει ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένα παιδί του Άρη, ένας δηλωμένος Αριανός, δεν το είχε κρύψει άλλος τόσο πέρα τους ο Διούδης. Θα είναι γι' αυτό το αυριανό παιχνίδι αρκετά ιδιαίτερο, θα έλεγα. Στην επιστροφή της ο Κλάδης Βιελίδης, ένας Διούδης που έχει μείνει στις μνήμες όλων μας χαραγμένος από την εικόνα του να είναι βουρκωμένος μετά από την απώλεια της ανόδου πριν από δύο χρόνια, στην πρώτη χρονιά του Άρη στην Β' Εθνική. Σίγουρα θα είναι ένα τα πρόσωπα του αυριανού παιχνιδιού και είναι σίγουρα το πρόσωπο του αυριανού παιχνιδιού πριν γίνει η σέντρα. Ένας Παναθηναϊκός που έρχεται και με τον Κουρμπέλη τελικά στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είχε ένα θεματάκι τις προηγούμενες μέρες, θα το δούμε λογικά και στο βασικό σχήμα. Τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες μέρες κάνουν λόγο για μια έτσι φιλοσοφία του Δόνη στο Βικελίδης να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω θα το κάνει αυτό ο Δόνης αύριο κόντρα στον Άρη. Νομίζω ότι θα έρθει αρκετά υποψιασμένος, γνωρίζοντας το μεγάλο κίνητρο που έχει ο Άρης για την νίκη και θα πάει στην λογική και στην προσέγγιση νομίζω την οποία είχε στο παιχνίδι του Γεώργιος Καρασιάκης με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Τουλάχιστον με αυτή θα ξεκινήσει. Τώρα στη διάρκεια του μάτς θα δούμε πώς μπορεί να το βγει και αν θα κάνει κάποιες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τη φιλοσοφία του ο Έλληνας τεχνικός. Μια πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός βάσει της εικόνας του μέχρι στιγμής στην σεζόν. Βέβαια και εκείνος χωρίς νίκη σε ντέρμπι ακόμη, έτσι. Βέβαια θα μου πεις ισοπαλία στο Καραϊσκάκι, ισοπαλία κόντρα στην ΑΕΚ. Και με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Αλλά είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλή, με καλό υλικό. Μωρά δεν είναι όπως θα βαφτίζουν στην Αθήνα. Όχι, έτσι. Θα με συγχωρέσουν οι συνάδελφοι. Έτσι, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι, άλλωστε, νομίζω ότι το έχει καταλάβει πλέον και η πλειοψηφία των φιλάθλων. Παρότι στο ξεκίνημα ειδικά τη σεζόν ήταν ακόμη πιο έντονο αυτό το τα μουρά του Δόνη, αλλά νομίζω πλέον έχει καταρρεύσει αυτό. Στην εντεκάδα του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Χατζηγιοβάνης και ο Μπουζούκης. Ο Χατζηγιοβάνης είναι 21-22, ο Μπουζούκης είναι 20. Ακριβώς. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα που εγώ το λέω και το ξαναλέω, μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει με άγνοια κινδύνου. Και με άγνοια κινδύνου και χωρίς την πίεση του αποτελέσματος. Γιατί ο φετινός Παναθηναϊκός στην κατάσταση που είναι, χάσει κερδίζει δια του πει κανένας κάτι. Ακριβώς. Και γενικά, αλλά νομίζω και στο αυριανό παιχνίδι. Είναι διαφορετικό να παίζει με την πίεση που παίζει ο Άρης, ο Πάο Καμφές, ο Ολυμπιακός η ΑΕΚ και διαφορετικό να παίζει με την έλλειψη πίεσης που παίζει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Και του βγαίνει βέβαια και αυτό τον κάνει ακόμα πιο επικίνδυνο, για να είμαστε και σωστοί. Και γι' αυτό το μάτσο αυριανό νομίζω θέλει ιδιαίτερη προσοχή από τον Άρη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και μακάρι να έρθουν και τρεις βαθμοί σε ένα Βικελίδης που θα έχει αρκετό κόσμο. Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά αυξήθηκε η κινητικότητα στη διάθεση των εισιτηρίων. Νομίζω ότι αυτό, σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε και το διπλό του Άρη συγκρίθηκε ειδικά ο τρόπος που ήρθε και αναμένουμε να δούμε αρκετό κόσμο. Ξαναζεστάθηκε ο κόσμος, έτσι, ξαναζεστάθηκε. Ξαναζεστάθηκε, εντάξει, θα κρυώσει λίγο αύριο το Βικελίδης, αλλά νομίζω ότι θα είναι αρκετοί αυτοί που θα ψηφίσουν το κρύο και θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο για το ωραία συγκεκριμένο παιχνίδι. Ωραία. Νίκο, ακούσαμε πριν και τα ηχητικά το 3-1 το 2011-2012, νίκη με το γκολ του Κοέλιο. Υπάρχει. Ναι. Μπράβο, ναι, το γκολ του Νούνου Κοέλιο, γιατί είδα το σχετικό γκολ που βάλατε, με κεφαλιά στο 89. Ακριβώς. Εκείνο το παιχνίδι από κόρνερ του Κώστα Κοτσαρίδη, άλλοτε τέχνη της ΑΕΚ. Και σωστά. Στο 3-1 νομίζω είχε σκοράρει ο Ντίκο Σανκαρέ και το τρίτο γκολ του Άρη νωρίς στο 48 νομίζω. Ο Νέτο. Που διαμόρφωσε, ναι, ο Νέτο με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Γενικότερα αγνοούμε Έλληνα σκόρερ στα Άρης Παναθηναϊκός από πλευρά Άρη τα τελευταία 12-13 χρόνια. Ο τελευταίος Έλληνας παίκτης του Άρη που είχε σκοράρει σε Άρης Παναθηναϊκός στο Βικελίδης ήταν ο Αβραάμ Παπαδόπουλος στο 1-1 της σεζόν 2004-2005. Και τον γκολ του Παναθηναϊκού το είχε βάλει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος
σε εκείνο το παιχνίδι. Μάλιστα. Εσύ έτσι άλλο μάτς τέτοιο θυμάσαι, Άρης Παναθηναϊκός? 2006-2007, 1-0 με τον Γκιγέρμ Βαϊσχάιμερ. Από κόρνερ του Τούτα, από τα δεξιά μπροστά στη θύρα, ένα στο δεύτερο ημίχρονο. Να, το θυμάμαι, ναι, σωστά. Και το 0-2 το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων. Θα σου πω τι θυμάμαι από εκείνο το μάτς. Από εκείνο το μάτς μου έχει μείνει, θυμάμαι ήμουν και στο γήπεδο, η συγκλονιστική στιγμή που είχε γυρίσει η γλώσσα του Μαρινάκη πιο πέσει στο έδαφος. Ναι, και όλο το γήπεδο είχε παγώσει. Ναι, τρομερή στιγμή. Από αυτές που δεν θέλουμε να βλέπουμε. Είναι μια αμφίροπη ιστορία γενικότερα. Στο Δικλείδη Άρη και Παναθηναϊκού, 18 νίκες ο Άρης, 20 ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έχει γράψει το κοντέρ και αν θυμάμαι καλά, άλλα 16 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ευκαιρία για τον Άρη αύριο να μειώσει ακόμη παραπάνω για να φτάσει τον Παναθηναϊκό στο 20-20. Σιγά-σιγά. Γιατί όχι. Έτσι, θα το δούμε αύριο, λίγο μετά τις 9, θα ξέρουμε. Έτσι. Θα σας ακούσουμε φυσικά και στην περιγραφή στις 7 και από νωρίτερα, τις 11, στο pre-game όλο και το post-game θα το έχουμε εδώ μαζί. Εννοείται. Και θα μεταφέρουμε όλη τη δράση. Εννοείται. Πριν κλείσεις, Νίκο, πες μας και μια ανάμνηση έτσι από το Ατλέτικο Άρης. Ακούσαμε και αυτό το ηχητικό πριν, λόγω της ημέρας σήμερα της επαιδείου. Πες μας και εσύ έτσι πώς έχεις θυμάσει αυτό το μάτς. Εκείνο το παιχνίδι, ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, δεν είχα πάει. Ήμουνα τότε, όπως λένε οι παλιοί δημοσιογράφοι, ήμουν νεοσός στον χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν είχα πάει, αλλά το είχα παρακολουθήσει από σπίτι. Αλλά ήταν εντάξει, μια πολύ μεγάλη βραδιά. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης πήγε χωρίς να έχει κάτι να χάσει. Απέναντι στην τότε κάτοχο του Europa League και του Ευρωπαϊκού Super Cup, θυμίζω. Με την Ίντερ, έτσι. Η Ατλέτικο, ναι. Εντάξει, μεγάλη βραδιά. Είναι βραδιές που χαίρεσαι να τις θυμάσαι, αλλά αυτό που λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο, είναι ότι από ένα σημείο και μετά δεν πρέπει να μένουμε τόσο. Αυτά τα βράδια πρέπει να φροντίζουν οι ομάδες να βρίσκουν τρόπους ώστε να ζήσουν ξανά ανάλογες βραδιές, όπως αυτή της Μαδρίτης, όπως αυτή της Σαραγώσα για τον Άρη, παράδειγμα, πριν πιο πολλά χρόνια. Αυτά τα βράδια πρέπει να είναι το κίνητρο για να έρθουν ανάλογα βράδια. Η έμπνευση αυτό. Εντάξει, μακάρι ο Άρης του χρόνου, αν με το καλό πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, να ζήσει ανάλογες βραδιές όπως εκείνη της 1ης Δεκέμβρη του 2010. Έτσι. Ωραία, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε και να είσαι καλά, καλό σου βράδυ, αύριο περισσότερα. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη ενώπιση του αυριανού ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ενώ εγώ τώρα μόλις συνειδητοποίησα την γκάφα που έκανα νωρίτερα, δεν μου το επισήμανες κιόλας, Βασίλη. 2012 είχα πει και πέτει 6 χρόνια. 2010, σωστά το είπε ο Νίκος. Ήταν το διπλό της Ατλαντικού. 8 χρόνια πέρασαν, όχι 6, διορθώνω. Ενώ έτσι πράγματι, πολύ σωστά όπως είπε και ο Νίκος, συμφωνώ. Μεγάλη βραδιά και για τον Άρη και για το ελληνικό ποδοσφαιρικό. Γενικότερα, χθες 29 Νοέμβρη. 30 μάλλον, έχουμε μπερδέψει τις ημερομηνίες τώρα. Ήταν η επέτειος χθες της μεγάλης νίκης του ΠΑΟΚ επί της Τότεναμ στο Λονδίνο. Άλλη μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Έτσι, καλό είναι όμως αυτές τις βραδιές στην Ευρώπη να τις ξαναζούν οι ελληνικές ομάδες και οι ομάδες εδώ της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης, να ξαναγράφουν ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτά λοιπόν και για το ρεπορτάζ του Άρη και σιγά σιγά να κλείνουμε και την ενότητα του αυριανού Άρης Παναθηναϊκός, τουλάχιστον να μπω απόψη ενημέρωση και ρεπορτάζ. Είχαμε και την νίκη της K19 του Άρη σήμερα από τον Παναθηναϊκού με 1-0 στο αντίστοιχο παιχνίδι των ομάδων νέων των δύο συλλόγων. Έτσι έκαναν την αρχή, όπως λέμε, είναι του Άρη, για να με στόχο να ακολουθήσουν αύριο και οι μεγάλοι. Κατά τα άλλα, από μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν ακούσατε και τους συναδέλφους ρεπόρτερ των ομάδων. Προπονήσει τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε ένα φιλικό και κλεισμένο των θυρών, βέβαια προπονητικού χαρακτήρα. Δεν κράτησαν ούτε σκόρ οι δύο ομάδες σήμερα στο Νικ Γκάλης Χολ Άρης Ηρακλής. Βέβαια, το αξιοσημείωτο είναι ότι συναντήθηκαν οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης μετά από χρόνια. Δηλαδή, λόγω της απουσίας του γυρίου στην Α2. Συναντήθηκαν μετά από χρόνια. Εντάξει, φιλικό προπονητικού χαρακτήρα το παιχνίδι. Δεν κρατήθηκε ούτε σκόρ, δεν έχουμε ούτε νικητή επομένως. Έτσι, λόγω της διακοπής που υπάρχει στο πρωτάθλημα, ο Ηρακλής είχε και το ρεπό στην Α2. Δίκαν την ευκαιρία να κρατήσουν ζεστούς τους παίκτες οι δύο προπονητές, ο Μέξας και ο Αγγέλου. Στο βόλεϊ ο Ηρακλής επίσης δεν είχε παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με νίκη, κέρδισε με 3-0 στο Ζιρινιό, την Κηφισιά, για την 8η αγωνιστική της Volley League, και έχει ευρωπαϊκό μάτς με την Όλστιν την Τετάρτη. Η Ρεβάνς. Από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε σιγά σιγά
και στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Όχι, θα πάμε μετά το break, μάλλον στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θα έχουμε και τον Γιάννη Σαλεπάκη να μας δώσει ό,τι υπάρχει από εκεί, ό,τι νεότερο. Αύριο το παιχνίδι κόντρα στον Άιντ των Σπατών. Θα δούμε και την αποστολή του Γυραιού συνέχεια. Ο Κλέιτον έχει μπει στους 19 που πήρε μαζί του ο Ελευθερόπουλος. Θέλει την δεύτερη σερή νίκη ο Ηρακλής να αρχίσει να ξανακερδίζει έδαφος στον βαθμολογικό πίνακα. Θα τα πούμε και μετά το διάλειμμα με τον Γιάννη Σαλεπάκη. Λοιπόν, μιας και πλησιάζουμε στις 12, θα πάμε σε ένα ακόμη break κλείνοντας τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο, επιστρέφουμε μετά το διάλειμμα.